Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Λοφρίας, όπου ξεκίνησε μόλις η αναμέτρηση ανάμεσα σε Gladiators και Μήνες για την πρώτη αγωνιστική του Κυπελλού, με τις δύο ομάδες να ξεκινούν απόψε τις επίσημες αγωνιστικές τις υποχρεώσεις σε αυτή τη νέα σεζόν του Μπασκετάκη. Πρώτο αστόχο σουτ από την γωνία για τους Μήνες. Στην επίσης τώρα η Πορτοκαλί με τον Καραμπέτσο να αφήνει δίπλα στον Τσακίρι, αυτός αστοχή από μακριά. Δίχως άσε την... αλλά λίγο να χάσει την ισορροπία του βασικά, κέρδισε το φάουλ που τον στέλνει και στην γραμμή των Βόλων. Βόλες στο μάτς από τον Βίχο, ο οποίος θα σκοράρει και θα ανοίξει έτσι λογαριασμό. 0-1. Και 0-2 μετά από την δεύτερη εύστοχη βολή του Βίχου. Νάνος σηκώνεται για 2, θα ισοφαρίσει σε 2-2. Δικός πάσα στον Αλεξόπουλο, αστοχή εκείνος, καθαρίζει το rebound την Πορτοκαλί και τώρα Τσακίρης. Πάει προς τα μέσα και σαν 3 πάνω του, γι' αυτό βρήκε αμαρκάριστο τον Πρίτσο, ο οποίος θα στοχίσει. Κάσπερδη στην άλλη πλευρά, καλάθι και φάουλ. Καραμπέτσος είναι αυτός που είπε στην παράβαση και στέλνει τον Σίκα τώρα στη γραμμή, καθώς μπορεί να βρει ένα έμεσο τρίποντο. Δύο πέντε. Νάνος πήρε και πάλι από τον Μπριτσό, ποιος τώρα βλέπει τις επιλογές του. Τσακίρης αλλάζει το μαρκάρισμα, βγήκε πάνω το Σικάς, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Δεύτερη ευκαιρία όμως με τον Ζαΐμι να πετυχαίνει το καλάθι και φάουλ. 4-5. Ευκαιρία τώρα για ένα νέο έμεσο τρίποντο, αυτή τη φορά για λογαριασμό των Gladiators. Θα βάλει και την βολή, θα ισοφάρισει ο Τζάιμις σε 5-5. Γαλίτης Σολάκης, πάλι Γαλίτης. Βίχος θέλει να γυρίσει, χωρίς καλή ισορροπία. Κανός πήρε και πάλι χέρι με χέρι από τον Πρίτσο. Καραμπέτσος, Τσακίρης βγήκε στην περιφέρεια. Ωραία προσποιήθηκε, έκανε τρομερή κίνηση για να φτάσει μέχρι το καλάθι και να δώσει το προβάδισμα τώρα στους γηπεδούχους. 7-5. Σικάς κοντά στον Τσακίρη, είναι και πάλι ο Σικάς. Θα κάνει βήματα. Λάθος εδώ για τους Μήνες. Και επανέφεραν τώρα οι Πορτοκαλί με τον Νάνο να αναλαμβάνει, να κατεβάσει. Ρητσός για 2, Μαλαβρίς και Σιδερό. Έλα, πάει μέχρι το τέλος ο Σικάς, δίνει την κατάλληλη στιγμή την πάσα στον Γαλίτη για το 7-7. Τσακίρης παίζει με πλάτη ο Μισηχρόνης. Ο Ζαΐμις θα με συγχωρείτε.
Βασιλάκης για τον Σικά. Θέλει να παίξει κόντρα στον Τσακίρη, θα τον νικήσει ωραία, αλλά ξεχέρι και τελείωσε τη φάση για το 7-9. Πέρασε ο Τσακίρης, υπάρχει φάουλ, το παραδέχεται και ο Τσολακής. Αλλαγή τώρα για τους Μήνες, ο Αλτσατζής αντικαθιστά τον Βίχο. Νάνος επανέφερε από το πλάι. Τσακίρης θα σηκωθεί για δύο. Τσατζής είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Μυρίζει εκεί στην πολυκοσμία, θα καταφέρει να σκοράρει. Παρόλο που είχε γύρω του μόνο πορτοκαλί φανέλες, κατάφερε να βάλει καλά το κορμί του και να βρει το πρώτο του καλάθι στο μάτς. Ο Αλτσατζής, ο πιο ποιοτικός παίκτης νομίζω που διαθέτουν οι Μήνες. Σικάς στο ενασμέναν, δεν θα φοβηθεί αλλά θα στοχίσει κιόλας. Κύρις κάνει σταυρωτές, θα πάρει το σουτ μετά την τρίπλα. Ψηλότερα εκεί ο Πρίτσος, αλλά έχασε στην συνέχεια από τον Αλτσατζή, όπως δείτε με τι ωραία άνεση και τι ωραίο στυλ κάνει τις τρίπλες. Η μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του Καραμπέτσου, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Παναφόρα από την baseline για τους Μήνες. Μαζεψε ο Πρίτσος, Νάνος. Βρήκε απέναντι τον Τσακίρη. Προσπίση. Το φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Μωραΐτη. Ίσως πέρατε το χειροκρότημα από τους παίκτες του για την ωραία προσπάθειά του. Ο Αλεξόπουλος είναι αυτός που έχει κάνει το τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Αστοχή ωστόσο στην πρώτη βόλη του Μωραΐτης. Κάνει και την δεύτερη ο ίδιος, θα διεκδικεί στο rebound. Δεν θα τα καταφέρει όμως ούτε στην εξέλιξη της φάσης. Σικάς πάει προς τα μέσα με φορά. Μωραΐτης είναι εκεί για να μαζέψει, Καραμπέτσος. Απέναντι τον Τσακίρη. Ήλια προς τα μέσα, ο Αλτσατζής τον έχει βρει αντικανονικά. Έχουμε νέες βολές και πάλι για τους Gladiators. Αυτή τη φορά όμως ο Τσακίρης είναι αυτός που θα πάει στη γραμμή. Λάθος τώρα θα πατήσει παρκέ για πρώτη φορά απόψε. Παίρνει τη θέση του Αλεξόπουλου. Τσακίρης βάζει την πρώτη, 8-11. Τώρα μετά για την δεύτερη εύστοχη. Καλύτης στον Βλάχο. Έχουμε τη σειρά του στον Σικά. Ο Ράιτς έχει ανάλευει να τον μαρκάρει. Γύρισε εκεί χωρίς καλή ισορροπία ο Αλεξόπουλος. Μια ευκαιρία μεγαλύτη. Υπάρχει φαουλ από τον Πρίτσο. Και μάχη κάτω από την ρακέτα των Gladiators, η οποία τελείωσε με το φάουλ επάνω στον Γαλίτη. Ένα 12. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή, 9-13. Μισηχρόνης και Τόνης. Πέρασαν στο μάτς τώρα για τους Πορτοκαλί.
Τσακίρης ενώ τον καταδιώκει ο Γαλίτης. Θέλει να πάει προς τα μέσα, θα δεχτεί το στοπ. Πολύ καλή άμυνα από τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Μισή χρόνη στάχνει συμπαίκτη. Τσακίρης ζητάει κοντά τον Πρίτσοπα η αντίθετα από το σκριν. Άμυνε με τον Σικά ο οποίος τον παίζει καλή άμυνα. Θα πάρει τώρα το σουτ για δύο στη λήξη του χρόνου, θα βρει στόχο. 11-13. Αλτζαντζής για 3 μέσα. 11-16. Τόνις. Τσακίρης. Πήρε το σκρίνα από τον Μωραΐτη, βρήκε λίγο χώρο για να πάρει το σουτ. Λάθος μαζεύει. Γαλίτση έπαιξε με τον Σικά, έχει στην πλάτη τον Μωραΐτη. Θα πάει κοντά σε εκείνον. Το φαουλ έχει δοθεί ψηλά. Έχουμε δύο βολές. Δεκαεφτά πλέον. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα και στην δεύτερη για το 11-18. Χρόνης. Και ο Αλεξόπουλος Τσακίρης με τον Βλάχο απέναντί του και ο Αλτζαντζής θα βγει πάνω του. Αστόχησε, μάζεψε όμως ο Μισοχρόνης, παλεύει και να συγκρατήσει. Ο Βλάχος έρχεται και γραπώνει την μπάλα. Την ευκαιρία για έναν εφηδιασμό εδώ οι Μήνωες. Θα την σπαταλήσουν όμως. Ο Βίχμος επιστρέφει για τους Μήνωες. Ενώ ο Ζαΐμις πάτησε και πάλι παρκέ για τους Πορτοκαλί. Μης Χρόνης. Δεύτερο λεπτά στο ρολόι για την επίθεση. Με τη βοήθεια του ταμπλό, ο Μισοχρόνης πήγε και βγήκε η μπάλα. Αλτζαντζής καθαρίζει. Ο ίδιος αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Σικάς. Και πάλι με πλάτη γυρίζει με το δεξί χέρι. Κύριο Τσακίρης. Στέκεται και εκτελεί για δύο Μισοχρόνης. Δεν καταφέρει όμως να πετύχει κάτι καλό. Παραμένει το σκορ στο 11-18 υπέρ των φιλοξενούμενων, υπέρ των Μηνών. Αλτζαντζής. Πήρε το φάουλ από τον Τσακίρη. Με τη μία εξοχή βολή του Αλτζαντζή. Τόνις. Τσακίρης περνάει από τον Σικά. Τους περνάει όλους και θα φτάσει μέχρι το τέλος. 13-19. Βίχος λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Λαχός. Φυσικά βλέπει την κίνηση του Αλτζαντζή αλλά και του Βίχου, τον τελευταίο επιλέγει. Θα στοχεί αυτό σε ένα μακρινό δίποντο. Αλλά λίγο να μπερδευτούν εδώ οι Μήνωες. Αλτζαντζής. Στα 8 δευτερόλεπτα το ρολόι. Φυσικά από τα αριστερά θα εκτελέσει για το 13-22. Παίρνει μια ανάσα από το συν 10 την ομάδα του. Βέβαια εδώ η πάσα του Τόνι.
Και συνέχεια θα κοπεί με φάουλ ο Αλτατζής. Θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τους Gladiators. Και πάλι ας αρχίσει την πρώτη ο Αλτατζής. Βάλει την δεύτερη. Τσακίρης σε ένα σούτ υπό πίεση. Τρία, δύο, ένα, Αλτατζής, όχι. Είναι άλλη μόνο στην πρώτη περίοδο. Με το σκορ στο 13. 23. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. 13-23 βρισκόμαστε, στο σύν 10 οι Μίνωες, στο μείον 10 οι Gladiators. Τσακίρης φάνηκε ότι θα πήγαινε καλά αυτό το σούρ καθώς ήταν στην δική μου ευθεία. Κατάλαβε και ο Γιουσού Τσακίρης αν κρίνω από την αντίδρασή του. Τσολάκης τώρα. Λεξόπουλος θέλει να παίξει με τον Αλτατζή. Τον είχε πιέσει καλά όμως εκεί ο Καραμπέτσος και ήταν δύσκολο να φτάσει εκεί η μπαλά. Αλίτης, άφησε στον Αλεξόπουλο. Αλτατζής με τον Καραμπέτσο και πάλι. Παλιά βοήθεια στην άμυνα ο Τσακίρης. Τελείωσε ο χρόνος επίθεσης αλλά έχει χτυπήσει και ο Καραμπέτσος. Σηκώθηκε ο παίκτης των Gladiators. Κατοχή είναι και πάλι για τους Μινωές. Ο Τζαντζής έδειξε και δεύτερος πάνω του και πάλι ο Τζακίρης πήγε για βοήθεια. Το καλάθι μετράει όπως λέει ο ρέφερι. Αλλά υπάρχει και φάουλ στην συνέχεια από τον Τζαντζή επάνω στον Καραμπετσό. 13-25 λοιπόν. Καραμπέτσος από την κορυφή. Δεν μπαίνει το καλάθι. Τσολάκης καθαρίζει. Εξετάζει τις επιλογές του. Είναι στον Αλτατζή. Μένει με τον Τόνι αυτή τη φορά. Απλώνει αυτός αντικανονικά το χέρι του. Και κάνει το φάουλ. Τσολάκης βγαίνει στην περιφέρεια τώρα ο Αλτατζής. Αυτή τη φορά ανέλαβε να τον μαρκάρει ο Καραμπέτσος. Παρά λίγο να μπερδευτεί εδώ ο Τόνης. Κρατάει τελικά και παίζει με τον μισή χρόνο. Δεν θα περάσει πάσα. Ο Αλεξόπουλος ήταν εκεί για να κλέψει. Ο Αλτατζής κάνε την κίνηση ο Αλεξόπουλος, τον έχασε η άμυνα των Gladiators, αλλά τα χάλασε στο τελείωμα. Βλέπουν εδώ τώρα οι Μίνες. Ο Τσατζής. Γαλίτης. Αστοχό το τρίποντο. Και τώρα Τσακίρης. Παγκέτα εκεί στο κέντρο. Το φάουλ το έχει κάνει ο Γαλίτης, αν προλάβα να δω και έχουμε και διακοπή για time out. Τη
Ιδεωτώνης. Τα μισή λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Ραμπέτσος προσπάθησε να συγκρατήσει την παλιά του Σωρίων. Δεν θα το καταφέρει. Κατοχή έτσι περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. 2,5 λεπτά έχουν περάσει στην δεύτερη περίοδο. Καλά, δεν έχω καταφέρει να βρούμε μέχρι στιγμή στη γηπεδοχή. Βασικά μόλις 2 πόντους έχουμε δει. Για αυτούς από τους Μίνωες. 13-23 ολοκληρώθηκε και το πρώτο δεκάλεπτο. 13-25 είναι τώρα το σκορ. Τσακίρης διασχίζει αρκετά μέτρα. Αφήνει στον Τόνι. Και ο Σολομόναχος χωρίς κανένα πάνω του. Θα το χάσει όμως. Και τώρα Τσολάκης. Καραμπέτσος ήταν στην κατάλληλη θέση για να κλέψει. 3-2 Καραμπέτσος. Πέστρεψε και τρίτος παίκτης στην άμυνα. Αλτζατζής θα παίξει όμως. Θα κλείσει εκεί τα φώτα στον Καραμπέτσο. Συγχρόνης από το ύψος της βολής θα το βάλει. 15-25. Ύψος για τον Αλτζατζή ο Γαλίτης. Βρέθηκε στο παρκέ ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Έχει κάνει ο Ζαΐμις το φάουλ από τους Gladiators. Αστοχή στην πρώτη. Χαμένη και η δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών οι Μινωές. Τόνις. Καραμπέτσος. Στέκεται για δύο από μέσα απόσταση. Σε καλύτερη θέση ο Αλτζατζής. Μάζεψε το rebound και παίζει με τον Βλάχο. Και δυναμικά ο Ζάιμις συγκρούστηκε με τον Σικά. Τρίτο ομαδικό φάουλ πλέον για τους γηπεδούχους. Νάνος και Πρίτσος τώρα επέστρεψαν στο μάτς. Ατζατζής σηκώνεται για τρεις. Νάτος και πάλι 15-28. Να δούμε αν θα απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Μάλιστα της λέει πως εγώ θα αναλάβω να κατεβάσω τώρα. Σικάς έμεινε με τον Φρίτσο. Δίχως στα αριστερά και πάλι ο Γαλίτης Βλάχος. Έχουμε φαουλ από τον Αλτζατζή. Ο οποίος διαμαρτύρεται τέλας και θα περάσει εκτός για να πάρει τη θέση του Τσολάκης. Καραμπέτσος. Γυρίσει ο Πρίτσος, είδε το καλάθι, σημάδεψε σωστά για το 17-28. Γαλίτης. Κάνε την κίνηση ο Σικάς και πήρε με τον Πρίτσο να είναι πάνω του. Γαλίτης από μακριά. Κύλησε μπάλα ο Στεφάνη. Νάνος θα υποδεχτεί αυτή την μακρινή πάσα. Ζήτησε ο Πρίτσος και παίξε με τον μισηχρόνι. Αυτός χωρίς να έχει καλή ισορροπία θα στοχίσει. Ασχίζει σχεδόν όλο το γήπεδο Γαλίτης, αλλά στο τελείωμα δεν τα έκανε όλα σωστά. Παρέμεινε έτσι το σκορ στο 17-28. Ας δούμε και το τρίποδο του Πρίτσου τώρα, να δούμε για ποιον είναι η μπάλα για τους Gladiators, όπως λένε οι διαιτητές.
Το ρολόι στα 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Πορτοκαλί. Τσαχίρης. Ωραία, έπαιξε με το μισή χρόνο. Αυτός γύρισε το κορμί του και τελείωσε άψογα τη φάση. 19-28. Μισή χρόνης. Τους δίνει για ακόμη μια φορά τη λύση στην επίθεση των Πορτοκαλί. Έχει και διαφορά σε μονοψήφιο ξανά με τα πόρα. Λάχος παλεύει εκεί και με δεύτερη ευκαιρία θα τα καταφέρει. 19-30. Νάνος. Συγχρόνης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το ύψος του. Δυσκολεύτηκε όμως αρκετά να υποδεχθεί εκεί την πάσα. Και έτσι δεν γλίτωσαν το λάθος οι Πορτογαλοί. Σικάς. Ένα τρίποντο από τον Τσολάκη δίνει αρκετό ύψος στην εκτέλεσή του. Μπάλα καταλήγει κατευθείαν εκτός. Συνέχεια με Νάνο. Έκανε το κόψιμο προς τα μέσα. Ο Πρίτσος τον βρήκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Ο Νάνος. 21-30. Φάουλ τώρα πάνω στον Σικά. Μια περιπέτεια τελικά πήραν το rebound οι Πορτοκαλί, 21-31. Εκτιμίζω το σκορ. Σικάς, τρέχει γρήγορα. Ξεχύνεται στον ευνηδιασμό, τα χαλάει στο τελείωμα. Ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο τώρα για την δεύτερη περίοδο. Πρίτσος για τρεις, όχι. Και παραπέρα η γέπιση από το ταμπλό, καταλήγει εκτός. Αλήτης ζητάει ηρεμία, δεν θέλει να βιαστεί. Άσε δίπλα του στον Σικά. Αλεξόπουλος έχει πάρει θέση μπροστά από τον Μισηχρόνη, θέλει να παίξει με την πλάτη. Προσπαθεί να γυρίσει, δύσκολη ενέργεια. Λαχός μαζεύει, Σικά έχει χώρο στην κορυφή. Θα προτιμήσει όμως να πλησιάσει με το ένα χέρι, θα στοχίσει. Παραλίγο εκεί να μπερδευτούν οι παίκτες των Gladiators. Στην άλλη πλευρά ο Πρίτσος επιμένει, αλλά και πάλι δεν θα πετύχει κάτι. Σικάς. Λάχος. Και πάλι τώρα στον Αλεξόπουλο. Είναι και βολές. Καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Πέτσος, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Αστόχο το μακρινό σούτ, μισηχρόνη σούτ, αυτός θα μπορέσει από κοντά. 45 δεύτερα ακόμα. Αλεξόπουλος. Βρίσκει τον Βλάχο στην απέναντι πλευρά, Τσολάκης. Καραπέτσος τον πιέζει ωραία. Ο Λεξόπουλος δεν έχει βρει στεφάνη μπάλα, γι' αυτό απομένουν 3 δευτερόλεπτα. Τώρα όμως ανανεώνεται ο χρόνος, ανανεώνεται και η επίθεση για τους μήνες.
Φυσικά θα το πάρει από μακριά. Ίσα ίσα βρήκε Στεφάνη, δεν κατέληξε εκτός ορίων η μπάλα. 13 δευτερόλεπτα τώρα για τους Πορτοκαλί. Τσακίρης. Θα γίνει το φάουλ, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Μινωές. Δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο. Τσακίρης 4-3 πέρασε. Κατέληξε και μέσα η μπάλα. Για το 23-32, το οποίο είναι και το σκορ του ημιχρόνου. Το τρίτο δεκαλεπτό άρχισε να μετράει και αυτό αντίστροφα. 23-32 προηγούνται οι Μίνωες επί των Gladiators στην πρεμιέρα του κυπελού. Λεξόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 23-34. Ένα γρήγορο τρίποντο από τον Καραμπέτσο, άστοχο ωστόσο. Την μπάλα στα χέρια του Αλτσατζή. Σικάς μπροστά μέσα, θα νικήσει κατά κράτος τον Μωραΐτη για το 23-36. Νανός. Πήρε και πάλι από τον Καραμπέτσο Τσακίρης. Παίζει με πλάτη ο Ζαΐμης, από το ύψος της βολής θα σηκωθεί ο Μωραΐτης και στη συνέχεια βρήκε εκεί αφέλα του αντικανονικά τον Γαλίτη, κάνοντας το φάουλ. Αν προλάβαμε να ακούσω καλά, είναι το τρίτο δικό του φάουλ. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός από εδώ και πέρα. Έκλεψε ο Νάνος. Τσακίρης ύψωσε σε ένα χώρο που ο Μωραΐτης δεν έχει κανέναν γύρω του, το χάσε όμως. Και τώρα τρέχει να κυνηγήσει τον Σικά. Αλτσατζής θέλησε να του περάσει και πάλι την μπάλα του Τσολάκη. Καραμπέτσος όμως έκοψε αυτή την πάσα. 17 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση των φιλοξενουμένων. Λεξόπουλος θέλησε να αλλάξει κατεύθυνση. Καραμπέτσος μπήκε στο διάβα του. Κατεβάζει το χέρι του Σικάς και του κάνει το φάουλ. Όλες για τον παίκτη των Gladiators. Θα βγούμε σε πρώτη 24-36. Μέσα και η δεύτερη, 25-36. Βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό, όπως είπαν οι διαιτητές. Κύριο Νάνος, ένα βηματάκι πίσω και εκτέλεση για τρεις. Να πει δυση μπαλά, κατέληξε εκτός τελικά. Δεν αλλάζει το 25-36. Σικάς. Έμεινε εντός ορίων, δεν πάτησε γραμμή. Γαλίτης το σκέφτηκε για λίγο να το πάρει το σούτ, το Αλεξόπουλος τώρα θα το κάνει. Θα στοχίσει όμως και αυτός. Τσακίρης. Μωραΐτης από την κορυφή. Το σίδερο η μπάλα και στα χέρια του στην συνέχεια. Τσακίρης ξανά.
Μπάρις φαουλ από τον Τσολάκη. Ζαΐμις εγκλωβίστηκε ανάμεσα από δύο. Και φαουλ τώρα στον Αλεξόπουλο. Ποιος θα λέει με τον Ζάιμι, ο οποίος πέφτει αμέσως να τον σηκώσει. Αλλαγή για τους Πορτοκαλί. Ο Πρίτσος επέστρεψε. Πήρε την θέση του Ζάιμι. Ατσατζής. Τρυφογυρίζει, ωραία, εξαιρετική κίνηση και με τα αριστερό χέρι αφήνει την μπάλα εντός καλαθιού για το 25-38. Καραμπέτσος, 6,5 λεπτά ακόμα για την το τρίτο δεκάλεπτο. Αμυντικό το φάουλο από τον Σικάμ. Από τρία ομαδικά έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Ο Πρίτσος και εκτέλεσε ο ίδιος. Το χάσε όμως και μάζεψε ο Σικάς. Τζατζής. Κερδίζει το φάουλ από τον Νάνο, χαμηλά έχει γίνει. Δεν προλάβει να πάρει τα βήματα ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Και πάλι θέλει να απειλήσει. Του κλείστηκε στην μπάλα τα χέρια. Κατέληξε όμως στη συμπαικτή. Γαλίτης από κοντά. Ο Εξόπουλος μαζεύει. Ο ίδιος θα πάρει την προσπάθεια μάχη για τη διεκδίκηση της μπάλας. Και έχει γίνει φαουλ όμως πριν ο Γαλίτης μαζέψει την μπάλα από τα χέρια του Πρίτσου. Αλλαγή για τους Μήνωες, ο Βίχος πέρασε στην θέση του Αλεξόπουλου. Τσακίρης. Κάποιος ακούμπησε από τους Μήνωες, όπως λέει ο διαιτητής. Έτσι μπάλα είναι και πάλι για τους Gladiators. Τσακίρης ξανά, θα γίνει το λάθος τελικά. Αλτζατζής βρέθηκε μπροστά του τρεις πορτοκαλί φανέλες. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του, πάει στο ανάποδο lay-up και θα την αφήσει τελικά μέσα στο καλάθι. 25-40. Στην εκεί η ποιότητα του Αλτζατζή μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα από τη μία ρακέτα στην άλλη και να κάνει και την ζημιά. Πρίτσος για δύο. Παίρνει το καλάθι και παίρνει τώρα ο Γαλίτης. Γύρισε ωραία ο Σίκας, πέταξε κάπως άτσαλα την μπάλα. Εκείνη δεν κατέληξε στον στόχο και τώρα Τσακίρης για τους Πορτοκαλί. Σε ένα γρήγορο τρίποντο από την κορυφή. 28-40. Διαφορά πλέον στους 12. Βίχος. Ένα τρίποδο τον Τσολάκη, όχι καλό. Νάνος καστύπασε για τον Πρίτσο, ο οποίος βρίσκει διάδρομο. Το λέει από όμως τα χάλασε. Τσακίρης στα 7 δευτερόλεπτα. Καραμπέτσος η έξτρα πάσα στην γωνία για να εκτελέσει ο Νάνος. Πολύ ωραία εδώ ξεδιπλώθηκε η επίθεση των Gladiators για να βρεθεί ο αμαρκάρισης Νάνος στη γωνία και να μειώσει σε 31-40. Πάμε σε θέμα τώρα για τους Μήνες. Συνεχίζει
συνέχεια στην δράση μετά το time-out των φιλοξενούμενων. Δύο συνεχόμενα τρίποντα από Νάνο και Τσακίρη. Έχουν δείξει τη διαφορά στους 9. Φεύγει σαν ανοιχτό γήπεδο τώρα ο Τσακίρη, θα σκοράρει για το 33-40. Από το 25-40 έχουν κάνει ένα σερί 8-0 οι γηπεδούχοι. Τσατζής. Καραβέτσος, θα κλέψουν και πάλι. Πατάει γερά, σηκώνεται, θα το χάσει. Θα είναι ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο. Ωραία πάσα για τον Τσολάκη. Δεν θα την αξιοποιήσει όμως εκείνος. Σικάς, αυτός όχι. Βιάστηκε να πω ότι θα σκοράρει, καθώς το επεξάσιμο παιχνιδική η μπάλα. Κατέληξε εκτός τελικά. Κύρις. Ο Καραμπέτσος πάσα στη γωνία, Νάνος θα το βάλει και αυτό. Παίρνει μπρος ο Νάνος. Εκτελεί από τις δύο γωνίες. Και πλέον η διαφορά στους 4, 36-40. Ο Τζατζής. Λάκης βλέπει το ρολόι, 6 δευτερόλεπτα, πιέζει τα σφιχτικά. Μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων, οι οποίοι δείχνουν να δυσκολεύονται από αυτή την πίεση. Τέσσερα δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Θα πρέπει να βιαστούν οι φιλοξενούμενοι αν θέλουν να βρουν κάτι καλό. Ο Τσατζής, έφυγε μπάλα από τα χέρια του, έκλεψαν οι Gladiators. Νάνος μέχρι την άλλη πλευρά. Ζητάει φάουλ. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Λάχος. Δίχως και τώρα Γαλίτης. Ο Τόνης. Υπέπεσε στην παράβαση και έχουμε δύο βολές καθώς συμπληρώνονται τα ομαδικά των Gladiators. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη. 36-41. Βάζει και τέλος στο σέρι των Gladiators που έχει φτάσει στο 11-0. Τσακίρης. Παρακολουθεί ο Δίχος. Κάνει το φαουλ χαμηλά. Αλλά έχουμε και εδώ βολές, καθώς έχουμε και 5 ομαδικά για τους μήνες. Γαλίτης. Προλαβαίνει την μπάλα πριν πέρα στο κέντρο. Λαχός με τον Αλτζατζή. Έχει βάλει πλάτη. Έχασαν την ισορροπία τους οι δύο παίχτες. Υπάρχουν βήματα. Λάθος λοιπόν εδώ από τον Αλτζατζή. Θα διακοπεί και λίγο το μάτς για να σκουπιστεί και το παρκέ. Στο σημείο προσγειώθηκαν οι δύο παίχτες. Και 37-41 λοιπόν, και έχουν ευκαιρία οι γηπεδούχοι να μειώσουν κι άλλο. Στην δράση θα συνεργήσει εδώ Τόνι και Νάνου. Δίχως
Χαλτζατζής. Ο Βλάχος θα πάρει το σούτ και με τη βοήθεια του Αμπλό θα σκοράρει. 37-44. Πάει προς τα μέσα ο Τζακίρης Νάνος, έχει μείνει μόνος του. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. 45 δεύτερα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Δίχως με πλάτη. Έδειξαν δύο παίχτες πάνω στον Δίχο, μένει με τον Τόνι τώρα. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Κράτησε ο Τσακίρης και απέφυγε την πίεση. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του. Τόνις βγάζει έξω. Και πάλι ο Τσακίρης. Τόνις εκτελεί. 40-44. Δεν κάνω λάθος, τώρα είναι και το πρώτο εξωφωτικό του σουτ. Μιλάει την κατάλληλη ώρα, 3 δευτερόλεπτα τώρα. Αλτσατζής βρίσκει σίδερο και τελειώνει έτσι η τρίτη περίοδος με το σκορ του 40-44. Και στην τέταρτη περίοδο του μάτς έχουν πλησιάσει ακόμα περισσότερο οι Gladiators. 40-44 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Μόλις 4 πόντοι ορίζουν τώρα τις δύο ομάδες. Πρίτσος άφησε στον Τόνι. Υπάρχει στήριγμα καθώς υπήρξε και μια συμμαχία μεταξύ Γαλίτη και μισή χρονή. Από την baseline τώρα θα επαναφέρουν οι Πορτοκαλί. Τσακίρης. Πυροτώνης. Πρίτσος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν ήταν άσχημο το σούτ, αλλά στάθηκε και λίγο άτυχος, δεν κυκλοφορείται η μπάλα. Παραμένουν όμως σε στην επίθεση η Πορτογαλή. Θα κύρισε εδώ πιο πολύ πήγε νομίζω να πάρει το φάουλ παρά να στάρει. Ένα τρίποντο του Αλτσατζή. Δεν θα μπει η μπάλα μέσα. Θα βάζει με την τύχη του. Και τώρα Τόνις. Και πάλι Τόνις. Ο Γαλίτσης έχει αναλάβει να το μαρκάρει. Βγαίνει και ο Αλτσατζής πάνω του με χώρο. Βρέθηκε και ο Μισηχρόνης στο ύψος της βολής. Έχουμε φάουλ τον Μωραΐτη. Είναι το τέταρτο δικό του. Από το επόμενο θα αναγκαστεί να περάσει εκτός. Της. Ωραία θα γυρίσει. Η μπάλα είναι για τους μήνες όπως λέει ο ρεφ. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι δύο διαιτητές. Με τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει μήνες.
Χαλτσατζής, στα αριστερά. Σηκώνεται για δύο, ευστοχή. 40-46. Τονίς, ενώ τον καταδύο και ο Γαλίτης, ο οποίος μένει κολλημένος στα βδέλα πάνω του. Με το ένα χέρι ο Τόνης αναπηδάει μπάλα, καταλήγει εκτός, χαλασί τελικά. Και έχουμε σφύριγμα για βήματα. Όχι, πάλι θα το συζητήσουν οι ρέφεροι. Βήματα, τελικά αυτή είναι η απόφαση. Τόνις έτοιμος να επαναφέρει. Μισή χρόνης αφήνει στον Τζακίρη. Είναι το σουτ, το βάλε. Ένα δευτερόλεπτο, μισό δευτερόλεπτο βασικά πριν λήξει ο χρόνος επίθεσης. Σκοράρει ο Τζακίρης και κερδίζει και το φάουλ. 42-46. Με συγχωρείτε, ήταν για 3 το σουτ. Τετράποντο. Βρήκαν εδώ οι Gladiators, ενώ πατάει γραμμή ο Βλάχος. Τώρα έχουν την ευκαιρία ακόμα και να εσωφαρίσουν οι Πορτογαλοί. Πάσα πολύ ψηλή και με ρίσκο. Καταφέρω όμως ο Μωραήτης και κρατάει στην επίθεση την ομάδα του. Τσακίρης. Κάνει το φόλο Βλάχος. Τελικά μετρούσε για δύο νωρίτερα το καλάθι φαουλ του Τσακίρη. Με τζάμπολ. Στην επαναφορά 43-46. Μισηχρόνης. Μισηχρόνης από το πλάι μέσα. 45-46. Σε απόσταση αναπνοής πλέον οι Gladiators. 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Τζατζής. Πάσα στον Σικά για να πάρει το σουτ. Τσακίρης, αυτός βρήκε τελευταίος. Αυτός και έβγαλε κιόλας. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα στην διάθεση για... στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Σικάς, καλή άμυνα από τον Τσακίρη, τον δυσκολεύει αρκετά. Ο Βλάχος σε εκείνο το σημείο που του ήρθε η μπάλα δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Και έχουμε και ένα τέμο τώρα για τους Gladiators. Συνέχεια στην δράση και έχουμε και τεχνική ποινή στον Παγκό. Στον πάγκο των φιλοξενούμενων.
ο Τζακίρης. Θα γράψει το 46-46. Άλλα χέρια εδώ η κατοχή. Και όλα λοιπόν σε απόλυτη ισορροπία. Αντζατζής. Φαόλο από τον Τσακίρη. Ο οποίος διαμαρτύρεται και αυτός με τη σειρά του. Τώρα σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει και το παιχνίδι και με το ισόπαλο σκορ, είναι λογικό να υπάρχει έτσι λίγο μεγαλύτερη ένταση μέχρι ενός σημείου πάντα. Σικάς. Πέρασε ο Βλάχος, πήγε προς τα μέσα. Τσακίρης. Αυσέξω. Ζαΐμις δεν μπορεί, ο Μεσηχρόνης εκεί. Μάζεψε το σκουπίδι μετά από το δικό του άστοχο σούτ. Κέρδισε το φάουλ τελικά. Στην συνέχεια. Πρέπει να πέρασει εκτός τώρα ο Βλάχος, καθώς έφτασε στα 5 φάουλ. Και έτσι στην θέση του θα μπει ο Αλεξόπουλος. Και να περάσουν μπροστά με την πρώτη βολή η Πορτοκαλή. Είμαστε τώρα για την δεύτερη. Και έχουμε τελικά το προσπέρασμα 47-46. Με τον Μεσηχρόνη να εισοχή στη δεύτερη βολή του. Οι Gladiators είναι τώρα μπροστά. Γύρισε ωραία ο Σικάς, τάπα στο τον Μεσηχρόνη. Υπάρχει φάουλ όμως με το σώμα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Αντέδρασαν όλοι μαζί ταυτόχρονα από την πλευρά των Gladiators. Με το σφύριγμα. Ωστόσο, έσπευσε αμέσως να εξηγήσει την αποφασή του ρέφερι. Ψηλά λέει πως είναι καθαρή η φάση, αλλά υπάρχει παράβαση με το σώμα στην γραμμή ο Σικάς. Στο σίδερο πρώτη. Μπει δεύτερη, 47 όλα. Νάνος. Τσακίρης. Παίρνει το σκριν. Βρίσκει χώρο για το τρίποντο. Μπάλα περνά εκτός. Τζατζής. Θα χάσουν εδώ οι μήνες Μεσηχρόνης. Θα βγει στην άλλη πλευρά, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Παραμένει το σκορ στην ισοπαλία. Μέσα με τη βοήθεια του ταμπλό ο Τσολάκης θα δέσει τη λύση, 47-50. Τόνις. Άνος βγαίνει στην κορυφή. Παίζει με τον Καραμπέτσο, ο οποίος μένει ολομοναχός. Θα χάσει μεγάλη ευκαιρία να φέρει το μάτς και να το φέρει το σκορ και πάλι στην ισοπαλία. 47-50 παραμένει. Σικάς. Δεν θα περάσει η πάσα του. Καλή άμυνα από τους Πορτοκαλί. Μεσηχρόνης τώρα με δύο μπροστά του. Πολύ προσπάθεια, δεν θα καταφέρει κάτι. Τζατζής βρίσκει τον Σικά. Ολομόναχος σε θέση βολής και θα γράψει το 47-52. Αντίδραση από τους μήνες, οι οποίοι ξεφεύγουν τώρα, παίρνουν αέρα 5 πόντων και έχουμε time out για τους Gladiators.
4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν θα υπάρξει νικητή στην κανονική διάρκεια και ποιος θα είναι αυτός. Για να έχουμε κάποιο έξτρα 5 λεπτό. 47-52, υπενθυμίζω το σκορ. Τσακίρης δεν θα μπορέσει να μειώσει. Αλτζαντζής παρέλαβε αυτή τη μακρινή πάσα. Παίρνει το φόλο τον Καραμπέτσο. Παραδέχτηκε αμέσως ο παίκτης των Gladiators. Έχουμε βολές. Αμένει η πρώτη. Έξω και η δεύτερη, 0 στις 2 από τον Αλτζατζή. Μπάλα για τους Μίνωες. Ρίχος αφήνει στον συμπαίκτη του, πάει προς τα μέσα ο Αλτζατζής. Έφαγε την προσπίση προς στιγμή ο Μεσηχρόνης. Έρχεται με φόρα εκεί. Και ο Λάκης δεν φοβήθηκε κανέναν, 47-54. Καθοριστικός ο Τσολάκης τελευταίες φάσεις. Τσακίρης βάζει το χέρι του, κάνει το φάουλ ο Αλτζατζής. Θα συμπληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό και κάθε φάουλ από εδώ και πέρα είναι βολές. Είναι και το τέταρτο φάουλ για τον Αλτζατζή. Ένα παίχτη που σίγουρα δεν θέλουν να χάσουν στις τελευταίες φάσεις οι Μίνωες. Χαμένη βολή από τον Τσακίρη, γενικά αρκετές χαμένες βολές στις τελευταίες φάσεις. Θα βάλει την δεύτερη, 48-54. Δίχως. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Τόνις. Το πάσα πίσω από την πλάτη βρήκε τον Άνω. Αυτός ακόμα πιο έξω για τον Τσακίρη. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Γυρίζει ωραία το κορμί του. Δεν θα μπορέσει να νικήσει τους αντιπάλους του. Φυσικάς. Τελάκης. Θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι Μίνωες. Και τώρα παίρνει ο Αλτζατζής. 8 δευτερόλεπτα. Θα χάσει από τον Καραμπέτσο. Και φεύγει ο Νάνος στην άλλη πλευρά. Θα του στοχίσει στο lay-up. Και θα βάζει με τον εαυτό του. Ξέρει ότι είχε μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει. Και κάθε τέτοια ευκαιρία μετράει τώρα σε αυτά τα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Δίχως από κοντά θα ευστοχίσει. 48-56. Τσακίρης από πολύ μακριά το νιώθει. Δεν του έκανε το χατήρι όμως μπάλα. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Φυσικά Σολομόναχος στη γωνία ο Τσολάκης. Χάνει όμως την ευκαιρία. Τσακίρης. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες στις τελευταίες επιθέσεις. Τονίς πατάει γερά, σηκώνεται για 2. 50-56. Σικάς. Πυροβίχος. Και τώρα ο Γαλίτης. Προλαβαίνει την άμυνα του Καραμπέτσου. Αστοχή στο δίποντο. Τσακίρης. Σταματάει με φάουλο Σικάς. Υπάρχουν ομαδικά. Αυτό που λένε και οι συμπαίκτες του. Και δεν ήταν και πολύ έξυπνη κίνηση. Τσακίρης και πάλι στην γραμμή νωρίτερα. Έβαλε την μία από τις δύο βολές του.
του πρώτη αυτή τη φορά. 51-56. Μέσα και η δεύτερη. 52-56 και έχουμε και time out. Μόλις μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 52-56. Οι Μήνωες κρατούν το προβάδισμά τους. Γαλίτης, Σικάς, Ατσατζής πρόλαβε, αλλά πάσαρε σε αντίπαλο, Καραμπέτσος. Βλέπει τις επιλογές του, αφήνει στον Νάνο και αυτός με τη σειρά του τον Τζακίρι. Μια πολύ καθοριστική επίθεση. Μισή χρόνης για τρεις, μέσα, το βάλε, 55-56. Και πάλι σε απόσταση ενός πόντου η διαφορά. Με το μεγάλο αυτό σουτ του μισή χρόνη. Καλή της τσεκάρει το ρολόι. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 14 για το φινάλε. Σημαίνει μόνος του Αλτσατζής. Βρίσκει σίδερο, μάχες εκεί, παίρνει ο Τόνης, να δούμε. 3, 2, 1, υπάρχει σύγκρουση, λίγο έλειψε να σκοράρει. Έχει γίνει φάουλ από τον Γαλίτη. Και ο Τσακίρης τώρα θα πάει στην γραμμή για δύο πάρα πολύ κρίσιμες βολές. 55-56, μόλις ένα δευτερόλεπτο απομένει. Και τώρα η μπάλα ζυγίζει τόνους. Θα βάλει την πρώτη με απόλυτη ψυχραιμία. 56-56. Έτοιμος για την δεύτερη. Θα την χάσει. Και έτσι τελειώνει η κανονική διάρκεια. Οδεύουμε σε έξτρα πεντάλεπτο. 56-56. Τίποτα δεν κρίθηκε στην κανονική διάρκεια. Ο Τσακίρης έχασε την ευκαιρία να δώσει την νίκη στην ομάδα του. Στόχησε στην δεύτερη βολή και έτσι το 56-56 μας φέρνει στο έξτρα πεντάλεπτο, το οποίο ξεκίνησε με τον Αλτσατζή να σκοράρει. 56-58. Τόνης. Τα δεξιά. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Μωραϊτή. Και φτάνει για τα 5 φάουλ, γι' αυτό και αποχωρεί. Πάρει την θέση του Μισχρόνης. Ο Πρίτσος, με συγχωρείτε. Αλτσατζής από την κορυφή. Θα το βάλει. Αναλαμβάνει δράση. Ένα δίποντο και ένα τρίποντο. Φτιάχνει ένα σερί 5-0 για την ομάδα του. 56-61 πλέον. Μαξιλαράκι και πάλι για τους Μήνωες. Τσακίρης. Θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Μια προσπάθεια εκεί να σκουπίσει το παρκέ. Και τώρα θα συνεχίσει το μάτς. Το Λάκης. Γυρίζει ο Αλτσατζής, αφήνει έξω. Σικάς σε νέο τρίποντο η Μήνωες, άστοχο αυτή τη φορά. Γυρίζει. Φίνει στον Τσακίρη που έχει το Γαλίτη μπροστά του. Θα πάρει το φάουλ.
μέσα η πρώτη βολή, 57-61. Χαμένη η δεύτερη ξανά. Καλίτης. Σικάς. Βρήκε τον Αλτσατζή. Καπέτσος είχε αναλάβει να το μαρκάρι, πήγε για βοήθεια και ο Τόνης και έκλεψαν έτσι οι γηπεδούχοι. Τόνης, πάσα πίσω από την πλάτη, τέτοια ώρα νομίζω δεν χρειάζονται αυτά. Νομίζω το κατάλαβε και ο ίδιος ο Τόνης. Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι πιο σίγουρο. Τσολάκης τώρα για τους μήνες. Λεξόπουλος γυρίζει, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 57-63. 2,5 λεπτά ακόμα. Είμαστε στο πλάι, Τόνης θα πάρει. Η Συγχρόνης, ωραία, ξέφυγε εκεί από την πίεση. Έγραψε το 59-63. Σικάς. Πήρε ο Αλτζαντζής, θα εκτελέσει από την κορυφή, μεγάλο σουτ. 59-66. Ο Αλτζαντζής είναι το πιο καθοριστικό παίκτη στην παράταση. Σακύρης δεν μπορεί να απαντήσει, κατευθείαν προσπάθησε ο Καραμπέτσος. Πέφτει εκεί την πίεση των δύο αντιπάλων του Αλτζαντζής και κατεβάζει. Ρέμια του ζητούν οι συμπαίκτες του. Μπάλα στα ασφαλή χέρια του Γαλίτη. 1,5 λεπτό ακόμα για το τέλος της παράτασης. Τρίποντο από τον Γαλίτη, όχι καλό. Τσακίρης. Υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλ τελικά. Ενώ επιστρέφει ο Βίχος, θα πάρει την θέση του Γαλίτη, ο οποίος αποσύρθηκε. Εξήντα έξι. Δύσκολη εκτέλεση στο πλάι του ταμπλό η μπάλα, 54 ακόμα. Τσακίρης. Φύνει στο πλάι, Πρίτσος. Τόνις παραλίγο να χάσουν οι Πορτοκαλί. Μισή χρόνης εκτός ισορροπίας. Δεν θα μπει τώρα η μπάλα, Τσατζής θα καθαρίσει σε δεύτερο χρόνο. Και αμέσως πέφτει να του κάνουν το φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Αλτσατζής. Δεν έχει δεύτερα. Εξήντα ένα. 68. Πάμε στο time out. Από μπροστά θα γίνει η επίθεση των Gladiators, 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Θυμίζω 61-68 το σκορ. Τόνις θα επαναφέρει, Ρίτσος από την κορυφή. Δεν μπαίνει το καλάθι και νομίζω πως κάπου εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για τους Gladiators και πάνε εκεί όπου θέλουν οι μήνες. 20 δευτερόλεπτα ακόμα, βλέπουμε προς το φινάλε. Νίκη λοιπόν για τους μήνες, οι οποίοι χρειάστηκαν την παράταση για να επικρατήσουν κόντρα στους Gladiators με 61-68 στην πρεμιέρα του κυπέλου.